Πρώτα όμως θα πάμε τηλεφωνικώς στον εκπρόσωπο του επιτελείου του κυρίου Χρήστου Χρήστου, εκ μέρους του ΕΛΑΜ, είναι ο κύριος Μάριος Βασιλείου. Κύριε Βασιλείου, καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κιμήτρη. Λοιπόν, ποια είναι η δική σας θέση σε σχέση με τον υποθαλάσσιο αγωγό EastMed? Ναι. Η θέση του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου είναι ότι τα θέματα ενέργειας είναι εθνικά θέματα και αυτά έτσι πρέπει να παραμένουν, να είναι μακριά από οικονομικές σκοπιμότητες και να μην είναι συγκρίσιμα μόνο με οικονομικούς όρους. Γι' αυτό και ένας ακόμα λόγος είναι ότι αυτά τα θέματα πρέπει να μένουν εκτός προεκλογικής εκστρατείας για να μην μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση αλληλοκατηγοριών ή οτιδήποτε. Εκείνο όμως που θέλουμε να διευκρινίσουμε είναι ότι το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο από την αρχή της ίδρυσης του μίλησε για το φυσικό πλούτο της Κύπρου. Είχε μιλήσει ξεκάθαρα ότι και υποστηρίξει τον EastMed. Είχε ταχθεί ακριβώς απέναντι από οποιαδήποτε προσπάθεια και των κυβερνώντων αλλά και του ΑΚΕΔ να περάσει ο αγωγός μέσω Τουρκίας, ο οποίος ήταν και μια θεωρητικά οικονομική επιλογή, η οποία αυτή αποδεικνύει και κάθε μέρα η Τουρκία είναι πόσο εμπόδιο θα ήταν σε οποιαδήποτε προσπάθεια μας να εξάγουμε την ενέργεια. Η συμφωνία, το MOU το οποίο έχει γίνει το Μνημόνιο Συναντήληψης είναι προς σωστή κατεύθυνση. Αυτό είναι το όραμα που πρέπει να έχουμε. Αυτός ο αγωγός θα δώσει τη δυνατότητα σε όλες τις χώρες της περιοχής να κλειδώσουν πάνω σε αυτόν τον αγωγό. Η Κύπρος να γίνει ο ενεργειακός κόμβος η οποία να μεταφέρει το φυσικό αέριο προς την Ευρώπη. Και είναι μια επιλογή έναντι του ρωσικού φυσικού αερίου. Και νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιηθεί. Το κόστος δεν είναι απαγορευτικό όπως έχει αναφέρει και ο ανταποκριτής σας και είναι εκεί που πρέπει να προχωρήσουμε. Βλέπουμε ότι και η Αίγυπτος μπορεί να μπει σε αυτόν τον αγωγό, ακόμα και η μεταπολεμική Συρία μπορεί να κλειδώσει πάνω και να κηρύξει αγωγός μαζί με την Κύπρο. Άρα απομονώνουμε την Τουρκία, κύριε Δημήτρη, και αυτός είναι ο στόχος, να απομονωθεί η Τουρκία, να μπορέσουμε και εμείς να πάρουμε τα θέματα ασφαλείας και να μπορέσουμε να ελέγξουμε την αγωγός μας, η οποία έχει τη μεγαλύτερη έκταση από όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα. Πολύ περισσότερη από την Τουρκία και έναν ενεάριο χώρο τον οποίο πρέπει να ελέγχουμε, κύριε Κιμήτρη, για κύριε τα θέματα ασφάλειας και του ενιαίου αμυντικού δόγματος. Έχουμε καταγράψει τη θέση σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.